Διανύουμε ήδη τον δεύτερο μήνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και παραμένουν ακάλυπτα, είναι κενές δηλαδή, οι θέσεις σε σχολικούς νοσηλευτές ακόμα και μετά την δεύτερη φάση των προσλήψεων. Με βάση αυτή την εξέλιξη, δικαιολογημένη και μεγάλη φυσικά η ανησυχία των γονέων, των κηδεμόνων, που τα παιδιά τους πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, ζαχαρόδια διαβήτη τύπου 1, ή επιληψίες, αλλεργίες και άλλες ασθένειες, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των παιδιών παραμένουν στα σχολεία μόνα τους, χωρίς παρακολούθηση, αλλά και με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για την ίδια τους τη ζωή. Η έλλειψη λοιπόν σχολικών νοσηλευτών ακριβώς θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των παιδιών, προσθέτοντας όμως για ένα επιπλέον δυσκολίε στις οικογένειες που επομίζονται αναγκαστικά το βάρος της στήριξης, δηλαδή της ιατρικής φροντίδας στην ουσία, οι οποίοι εξουθενωμένοι τρέχουν από τη δουλειά στο σχολείο και από το σχολείο στη δουλειά ή εγκαταλείπουν τις δουλειές τους, τις χάνουν τις δουλειές τους προκειμένου να είναι κοντά στο σχολείο δίπλα στο παιδί τους, προκειμένου να παρεμβαίνουν στα ζητήματα της υγείας τους. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη διαδικασία έγκρισης των αιτήσεων, η οποία είναι χρονοβόρα διαδικασία για έγκριση, δηλαδή για σχολικό νοσηλευτή. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι και αντιεπιστημονική, αφού πέρα από την ιατρική γνωμάτευση χρειάζονται εγκρίσεις από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Και εδώ ρωτάμε επίσης με ποιο επιστημονικό κριτήριο γίνεται αυτό. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καθυστερούν δραματικά οι εγκρίσεις που προορίζονται από τον αριθμό των προσλήψεων και όχι τον πραγματικό αριθμό των παιδιών που χρήζουν τέτοιου είδους στήριξης. Και ενώ ζητούνται γνωματεύσεις και εγκρίσεις σε μια ασθένεια που στο κάτω-κάτω δεν είναι και η άσημη ή σε ασθένειες. Αν θέλετε, ο ζαχαρόδης διαβήτης τύπου 1 δεν είναι η άσημη. Λοιπόν, κάθε τόσο λοιπόν ή κάθε χρονιά βεβαιώσεις με όλο αυτό τον κυκαιώνα των δικαιολογητικών και των εγκρίσεων που θα πρέπει να υποβάλλονται οι γονείς. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αντίστοιχα, αντιεπιστημονική και επικίνδυνη για τη ζωή των παιδιών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες είναι και η πρακτική που ακολουθείται να τοποθετούνται σχολικοί νοσηλευτές σε μια σχολική μονάδα κάποιες μέρες την εβδομάδα και να αξιοποιούνται τις υπόλοιπες μέρες σε κάποιες άλλες σχολικές μονάδες. Σύμφωνα στα ερωτήματα προς τον Υπουργό, κύριε Πρόεδρε, είναι πρώτον, αν θα εγκριθούν τώρα τα αιτήματα για την τοποθέτηση σχολικών νοσηλευτών χωρίς καθυστερήσεις πλέον και να γίνουν φυσικά οι αναγκαίες προσλήψεις. Και το δεύτερο, να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό σχολικών νοσηλευτών. Και αυτό είναι μια αναγκαιότητα που αναδεικνύεται μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Όχι μόνο τώρα, και από πριν. Σχολικοί νοσηλευτές λοιπόν με μόνιμη σταθερή σχέση εργασίας σε κάθε σχολική μονάδα που φυσικά θα συνδέεται με την οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας που θα είναι φυσικά και αυτό πλήρως στελεχωμένο για να μπορεί να ανταποκριθεί και σε αυτές τις ανάγκες. Και την προηγούμενη εβδομάδα σε αυτή την αίθουσα απάντησα σε μια σχετική ερώτηση και θέλω να πω στον κύριο Πρόεδρο ότι η ευαισθησία της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στα θέματα των μαθητών και των μαθητριών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχει καταδειχθεί όχι στα λόγια, στην πράξη. Με τους 4.500 διορισμούς στην ειδική αγωγή το σχολικό έτος 2021, που είναι η πρώτη που έγινε στα εκπαιδευτικά χρονικά. Στο πλαίσιο λοιπόν της προσέγγισης της εκπαίδευσης των μαθητών και των μαθητριών με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες, εντάσσουμε και την εκπαίδευση με εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη από σχολικό νοσηλευτή. Οι εγκρίσεις για τις προσλήψεις αναπληρωτών αυτού του κλάδου εκδίδονται από την αρμόδια Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου μας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μέχρι τις 4 Δεκάτου του 2021 έχουν προσληφθεί συνολικά 2.018 αναπληρωτές κλάδου ΠΕ25, δηλαδή σχολικών νοσηλευτών, με ποσοστό κάλυψης 79%. Και πρέπει να τονιστεί ότι στην πρώτη φάση των προσλήψεων υπήρχαν 92 επιπλέον πρόσθετα κενά του κλάδου ΠΕ σχολικών νοσηλευτών, για τα οποία, κύριε Πρόεδρε, δεν βρέθηκαν υποψήφοι. Ομοίως στη δεύτερη φάση πρόσληψης υπήρξαν 35 κενά για πρόσληψη ΠΕ σχολικών νοσηλευτών, όπου επίσης δεν βρέθηκαν υποψήφοι. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου του 2021, κατά πλειοψηφία στη Βουλή, ψηφίστηκε η τροπολογία του Υπουργείου μας, με την οποία παρέχεται εφ' εξής η δυνατότητα πρόσληψης ως προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης, που είναι ενταγμένη στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α του ΑΣΕΠ, του κλάδου ΠΕ 8702 νοσηλευτικής.
εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολικούς νοσηλευτές του κλάδου Π25 δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα μέλη που είναι ενταγμένα στον αξιολογικό πίνακα Γ1 του ΣΕΠ του κ. κλάδου, όπως είναι και η περίπτωσή μας τώρα. Επίσης, επανακαθορίζεται η διαδικασία κάλυψης των κενών θέσεων σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η διαδικασία αυτή επεκτείνεται και μετά την 11η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους και τα κέντασί μέσω ειδικής πρόσκλησης πρόσληψης, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών που οφείλεται είτε στην άρνηση ανάληψης υπηρεσίας, γιατί το αντιμετωπίζουμε και αυτό, είτε στην παραίτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, είτε τέλος στο μη επαρκή αριθμό των υποψηφίων. Για τις τοποθετήσεις των προσληφθέντων σημειώνεται ότι κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης είναι αρμόδια για την ιεράρχηση των αναγκών της, καθώς επίσης και για τον προσδιορισμό του αριθμού των κενών, όπως αναφέρεται στη σχετική ρυθμιστική απόφαση για τους αναπληρωτές. Η πάγια, κύριε Πρόεδρε, πρόθεση του Υπουργείου μας είναι η κάλυψη του συνόλου των δηλωθέντων και επιβεβαιωμένων από τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης λειτουργικών κενών με μόνιμους διορισμούς ή και την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Κατά περίπτωση όμως υπάρχουν διοικητικοί, οικονομικοί περιορισμοί, για παράδειγμα περιορισμένες οικονομικές πιστώσεις αναπεριφέρεια, οι οποίες είναι και αυτές ένα πρόσθετο εμπόδιο. Ευχαριστώ. Άκουσα την Υπουργό με προσοχή. Γνωρίζω και για την τροπολογία αυτή που αναφερθήκατε, έτσι, σε ό,τι αφορά την δυνατότητα, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά τον πι, όχι τον πι έψιλον, πι 25, συγγνώμη, αλλά και άλλων νοσηλευτών και τελευταία. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση πρέπει να δώσει λύση. Και άμεσα. Εγώ θα καταθέσω στα πρακτικά, να το έχετε κι εσείς να το λάβετε, από μια, εκφράζοντας μέσω αυτού των εγγράφων αυτών την αγωνία μιας μάνας με παιδί, με διαβήτη τύπου 1, η οποία έχασε τη δουλειά της, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί έπρεπε να είναι στα κάγκελα ή μέσα στο σχολείο, να το πω έτσι, για να συνδράμει το παιδί της, το οποίο έχει αντλία ινσουλίνης και η οποία έκχυση ινσουλίνης μπορεί να σου κάνει είτε υπεργλυκαιμία είτε υπογλυκαιμία ανάλογα και με τη δραστηριότητα του παιδιού. Λοιπόν, η μάνα αυτή λοιπόν είναι εξαναγκασμένη να βρίσκεται στο σχολείο, στη σχολική μονάδα, προκειμένου όταν χρειαστεί και αν χρειαστεί να παρακολουθεί, να συνδράμει, να παρεμβαίνει για το παιδί της. Ακόμα και μία περίπτωση να είναι, η κυρία Υπουργέ, πρέπει να έχει νοσηλευτεί τώρα, χθες θα λέγαμε. Όμως δείτε, αυτό που βάζουμε και στο δεύτερο ερώτημα, τι αναδεικνύεται. Αναδεικνύεται ακριβώς η παντελής έλλειψη, όχι μόνο νοσηλευτή, αλλά και υγειονομικής μονάδας, σταθμού, ιατρείου, όπως θέλετε πείτε το, σε κάθε σχολική μονάδα, που είναι σήμερα με βάση τις δυνατότητες της χώρας μας, με βάση τις δυνατότητες σε επιστημονικό, τεχνολογικό εξοπλισμό, με βάση εξειδικευμένο προσωπικό, νοσηλευτικό, ιατρικό, εν προκειμένου στον τομέα της υγείας, να καλύπτονται αυτές οι ανάγκες και σε μόνιμη βάση. Γιατί λέτε εσείς για αναπληρωτές, αλλά με συγχωρείτε, δεν πάει ο άλλος για αναπληρωτής. Γιατί έχει ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης η δουλειά του. Πιθανόν να είναι αυτός ένα βασικό κριτήριο. Είναι αναγκαία ή όχι η παρουσία υγειονομικού σταθμού. Σας το ρωτάω ευθέως. Υγειονομικού σταθμού, όπως θέλετε πείτε το, ιατρείου, με το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό που θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των μαθητών της σχολικής μονάδας, την εκτίμηση της υγείας τους, την παροχή αντίστοιχα πρώτων βοηθειών, την προαγωγή, πολλαπλός ο ρόλος λοιπόν, την προαγωγή της υγείας των μαθητών και φυσικά πέρα από την δομή αυτή που θα πρέπει να έχει τη σταθερή παρουσία, αυτή η δομή θα πρέπει να διασυνδέεται με το κέντρο υγείας της περιοχής προκειμένου να υπάρχει κάλυψη, ιατρική, νοσηλευτική, περαιτέρω δηλαδή, αλλά και περιοδική να διεξάγονται και η περιοδική έλεγχη των παιδιών στα πλαίσια της πρόληψης. Π.χ. για παράδειγμα οδοντιατρική φροντίδα ή παρακολούθηση των χρόνιων περιστατικών των παιδιών που πάσχουν δηλαδή από, όπως είπαμε, ζαχαρόδη διαβήτη ή άλλες ασθένειες επιληψία και πάλι καρδιοπάθειες και ουκολίγα νοσήματα υπάρχουν. Αυτό είναι ή δεν είναι ένα δίκαιο αίτημα που το βάζουν σύλλογοι γονέων και οι εκπαιδευτικοί βεβαίως το αναδεικνύουν, αλλά και γενικά το εργατικό λαϊκό κίνημα. Και ότι εμείς δεν έχουμε μία αυταπάτη, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε μία αυταπάτη, ότι το ότι δεν, γιατί το είπατε και εσείς στην πρωτολογία σας, το ότι δεν έχουν υλοποιηθεί και δεν υλοποιούνται αυτά και αυτά τα ζητήματα, είναι γιατί η πολιτική διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, ανεξάρτητα με τις όποιες επιμέρους διαχειριστικές συνταγές σας,
στα πλαίσια αυτού του συστήματος αντικειμενικά δεν έχει προτεραιότητα τις αυξημένες και συνεχώς διευρυνόμενες λαϊκές ανάγκες στην υγεία και στην υγεία και εν προκειμένου αν θέλετε στα ζητήματα της σχολικής υγείας. Διότι αποτελούν κόστος, το είπατε. Κόστος ανεπίτρεπτο μάλιστα. Αφού προτεραιότητα για το κράτος και τις κυβερνήσεις, τι αποτελούν οι αντιλαϊκοί δημοσιονομικοί στόχοι και η επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού. Προκειμένου να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα και η διασφάλιση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Και ακριβώς μέσα και από αυτή την πλευρά, αυτό το θέμα που αναδεικνύουμε σήμερα με την επίκαιρη ερώτηση, αναδεικνύεται η αντίφαση αυτού του συστήματος, του καπιταλισμού. Το γεγονός δηλαδή πως ενώ υπάρχουν σήμερα οι τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, των σύγχρονων μεθόδων, η παραγωγικότητα της εργασίας να έχει φτάσει στα ύψη και ο πλούτος που παράγεται και στη χώρα μας αμύθιτος, αντίστοιχα με την ύπαρξη του σχετικά μεγάλου αριθμού επιστημόνων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, την ίδια ώρα να μεγαλώνει και να διευρύνεται πιο. Να διευρύνει συνεχώς η απόσταση για την απρόσκοπτη αξιοποίηση όλων αυτών των δυνατοτήτων καθολικά από το λαό μας. Και αυτές οι δυνατότητες και ανάγκες του λαού αποτελούν το καινοτόμο και το ρεαλιστικό σήμερα. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα πολιτικής. Ευαίσθητοι όλοι είναι. Το θέμα είναι τι πολιτικές ασκείς. Και προκειμένου να πραγματοποιηθούν αυτά, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται οι εργαζόμενοι, εμείς αυτό λέμε και απευθυνόμαστε σε αυτούς, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, εν προκειμένου για το ζήτημα που θίγεται μέσω της επίκαιρης ερώτησης, αλλά και συνολικά για τα ζητήματα που απασχολούν τη λαϊκή υγεία, ο λαός μας να οργανώσει, να δυναμώσει την πάλη του και να διεκδικήσει και τις διεκδικήσεις του για την ικανοποίηση των σύγχρονων και διευρυνόμενων αναγκών του. Στην υγεία και εν προκειμένου, αν θέλετε, και για τα ζητήματα της σχολικής στέγης. Στην ουσία χρειάζεται να αναμετρηθεί με τους μεγάλους ενόχους για την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Δηλαδή ποιον, την εξουσία του κεφαλαίου και τις κυβερνήσεις που με τις πολιτικές του το υπηρετούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε βεβαίως εκ διαμέτρου διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες κύριε Πρόεδρε. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να συμφωνήσουμε ότι πράγματι και ένα παιδί να έχει την ανάγκη. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας κινητοποιήσει και να μας ευαισθητοποιήσει. Θεωρώ όμως ότι αυτή η γενικόλογη αναφορά σας στην αναλγησία του δικού μας Υπουργείου δεν νομίζω ότι είναι πραγματικότητα, ειδικά μετά την απάντηση που έδωσα στην πρωτολογία μου, όπως κατέδειξα τις δυσκολίες που υπάρχουν, που δεν οφείλονται σε αναλγησία. Ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σας ανέπτυξα όμως την πρωτολογία, κύριε Πρόεδρε, σας ανέπτυξα στην πρωτολογία, συγκρατήσατε αυτό. Εγώ όμως σας είπα και την αδυναμία έβρεσης και την αδυναμία έβρεσης ανθρώπων να προσφέρουν σε αυτή τη θέση, αλλά για να μην πάρουμε περισσότερο χρόνο. Τώρα να σας πω κάτι, σας άκουσα επί 5 λεπτά, ενώ ο χρόνος σας ήταν 3. Δεν σας διακόψα. Λάξτε, τώρα προκανίζετε το χρόνο, ενώ εγώ σας άκουσα χωρίς να σας διακόψω. Λέμε λοιπόν γενικά, για να ακούνε και να ενημερώνονται όσοι ενδιαφέρονται και για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού γίνονται με βάση τα δηλωθέντα λειτουργικά κενά. Και όλα αυτά, ο αριθμός των προσπλήρωση λειτουργικών κενών ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα εκπαίδευσης, εγκρίνονται με σχετική πράξη της Υπουργού. Σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις για τις προσλήψεις αναπληρωτών και ορομήσεων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2021-2022, διατίθεται από τη χρήση πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επιτρέπεται επίσης η χρήση πόρων από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΟΔΟΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή τόσο προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, όσο και μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που θα προσληφθούν και στο πλαίσιο της δράσης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση και διασπορά του COVID-19. Πέραν αυτών, για το τρέχον σχολικό έτος, για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων και δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, υπάρχουν πιστώσεις και διατίθενται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για το σχολικό έτος 2021-2022 του Υπουργείου μας, επιδιώκοντας τη στελέχωση των σχολικών μονάδων και των δομών ειδικής αγωγής για την καλύτερη, την πληρέστερη δυνατή κάλυψη των αναγκών του μαθητικού πληθυσμού, έχει προβεί σήμερα στην υλοποίηση δύο φάσεων προσλήψεων 5.077 συνολικά αναπληρωτών μελών ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού για όλα τα προγράμματα και τις δομές τις οποίες μπορούν να απασχοληθούν, με την πρώτη φάση να πραγματοποιείται ήδη από τις 26 Οκτωβρίου του 2021.
στο Υπουργείο μας, αφού συγκέντρωσε τα λειτουργικά κενά σε αναπληρωτές ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τις αρμόδιες αποκεντρωμένες υπηρεσίες, προχώρησε στην κατανομή τους, σύμφωνα με τις υφιστάμενες πιστώσεις των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για τη διενέργεια των προσλήψεων της πρώτης και δεύτερης φάσης, καθώς κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί και ένας αριθμός πιστώσεων για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς. Ειδικότερα, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες επί ε25 σχολικών νοσηλευτών, το Υπουργείο διενήργησε 172 προσλήψεις για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, εκ των οποίων απασχολούνται όλοι, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δίνει το ΟΠΙΣΔ, και 1043 προσλήψεις για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη, που χρηματοδοτείται από τα δύο προγράμματα ΕΣΠΑ, ΠΕΠ και τον ΠΕΚΟ. Ως εκ τούτου, κατά την παρούσα χρονική περίοδο και με δεδομένο ότι 36 αναπληρωτές και αναπληρώτες δεν ανέλαβαν υπηρεσία, απασχολούνται 1.179 αναπληρωτές ε25 ενεργά σε σχολεία της χώρας από τα δύο ΣΑΝΟ προγράμματα.